Mr. Blog, Mrs. Sick και Nick Taylor. Γεια σας, τι μου κάνετε, πώς είστε? Καλά, πώς από εδώ? Εδώ μωρέ, έπαιρναγα απ' έξω και είπα να έρθω να κάνουμε εκπομπή. Α, δουλεμένη εισαγωγή βλέπουμε, δεν ξεκινάμε όπως. Έτσι λοιπόν, άλλο ένα επεισόδιο εδώ, Mr. Blog, Mrs. Sick και Nick Taylor στο MAD TV για άλλη μια εβδομάδα, να σας ενημερώσουμε τι γίνεται, τι έχουμε αποθελητικά φυσικά με την ΟΠΑΠ και το Πάμε Στοίχημα, από μόδα, από gossip, τι συνέβη στο χώρο του αθλητισμού, γιατί όχι. Πρώτον, στο χώρο του modeling, δεύτερον, στο χώρο του showbiz. Σομπίς, τρίτον, στο χώρο του τραγουδιού, γιατί πάρα πολλοί τραγουδιστές θα πούμε νέα για τραγουδίστρια. Σε όλους αυτούς τους χώρους φεύγουμε και επιστρέφουμε με το μισάωρό μας, θα ακούσουμε και μουσική, θα δείτε και βίντεο, τα γνωστά τα ξέρετε όλα και φυσικά μπάλα, baseball, μπάσκετ, ΟΠΑΠ και Πάμε Στοίχημα. Έτσι ακριβώς, μείνετε εδώ. Και όπως κάθε επεισόδιο εδώ, στο Mr. Block και στο Mrs. και Nick Taylor, ξεκινάμε μία αθλητισμό. Μπαίνουμε λοιπόν στο www.pap.gr για αυτή την εβδομάδα και επειδή είναι και καλοκαιρινοί μήνες, έχουμε κύπελο συνομοσπονδιών και έχουμε και παγκόσμιο κύπελο Under 20 και για τις 28... Αυτά τα Under 20 μου αρέσουν πολύ. Τα Under 20. Ξέρεις πώς είναι αυτά, σαν τους λαγούς πάνε. Τα πυροβόλα. Αλήθεια, λέει. Σταμάτανε αυτά. Μην κοιτάς που έχεις μπλέξει εσύ με μεγάλους. Έχουν εδώ χέσει. Μας έχει γονατίσει η ζωή. Τα Under 20 πυροβολάνε αυτόματα. Ναι, αλλά ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Καλά, μην είσαι τον παλιό και χάσε τον πυροβόλα. Ο γριός κότος. Ο γριός κόκορας έχει το ζουμί. Α, ωραία, μια καινούργια παροιμία εδώ από την παγκόγαστερά του. Ωραία. Λοιπόν, 28. Πάω να δω λίγο στο www.pap.gr. 28 και 29 του μηνός, τι αγώνες έχουμε. Έχουμε παγκόσμιο κύπελο Under 20, όπως είπαμε πριν. Έχουμε Μάλι με Μεξικό και Κροατία Νέα Ζηλανδία. Ελκυστικές αποδόσεις. Μπορείτε να μπείτε και στο www.pap.gr. Μπορείτε να πάτε και στα πρακτορία και να δείτε τις αποδόσεις φυσικά, να στοιχηματίσετε, να περάσετε καλά. Έχουμε και αγώνες live οι οποίοι έρχονται. Και μιας και έχουμε μείνει στο ποδόσφαιρο, θα σας πω μία είδηση. Στον τελικό του κυπέλου συνομοσπονδιών πάει η Βραζιλία, η οποία κέρδισε 2-1 την Ουρουγουάη. Τι και ο Φορλάν έχασε το πέναλτι, το στο πρώτο ημίχρονο. Τι και ο Έντισον Καβάνι ισοφάρισε τον γκολ του Φρεντ. Η Βραζιλία έκανε του κεφαλιού της μέσω της κεφαλιάς του Παολίνιου στο 86 από το κόρνερ του Νεϊμάρ και πήρε τη νίκη 2-1 με την Ουρουγουάη. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τελικό. Έτσι η Σελεσάο θα περιμένει να αντιμετωπίσει τον νικητή της Ισπανίας με την Ιταλία. Η Βραζιλία είναι καλύτερη η Ουρουγουάη. Και οι δύο ομάδες. Όχι, σαν ομάδες. Σαν ομάδες. Και οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ δυνατές. Και οι δύο παράγουν ποδοσφαιριστές, ναι. Η Βραζιλία πιο πολύ. Η Ουρουγουάη είναι και πάρα πολύ μικρή χώρα. Δηλαδή πρέπει να έχει γύρω στα 3 εκατομμύρια πληθυσμό. Ναι, αλλά βγάζει όμως χρυσά πόδια. Ναι, πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Παρομοίωση. Χρυσά. Είχαμε και το φίλο στον Ουρουγουανό. Ναι, γεια σου, Φερναντίτο. Γεια σου, Φερναντίτο. Αν μας βλέπεις. Μας βλέπει, γιατί βλέπει συνέχεια μάτια. Και μια και λέγαμε για τον Φερναντίτο, ένα λεπτό θα πω κάτι εντάχει. Θέλω να δώσω πάρα πολλά φιλιά σε κάτι παιδιά στο Εντιβούργο, γιατί μας βλέπουν και έξω. Θέλω να δώσω φιλιά στο Μάθιου, στον Κρίς, στον Πίτσα, στη Χαρά, στον Νικόλα και φυσικά στην Κοραλία που κάνουν μεταπτυχιακό και μας βλέπουν. Μου στείλανε μήνυμα, τους πούμε γεια σας. Σε κάθε εκπομπή στέλνεις χαιρετίσματα, το έχεις πάρει γράμμα. Ναι, μα μου στέλνει μήνυμα. Έχεις χαιρετήσει και στον Ζούγκλο του Αμαζονίου, έναν ηθαγενή. Όχι, νομίζω ότι κάνουμε το Μένουμε Ελλάδα. Όχι, μου στέλνουν μηνύματα στο Facebook και μου λένε πες γεια στα παιδιά και πες μας και εμάς ένα για ξέρω εγώ και χαιρετίσματα. Πιάνουν κουβέντα, κατάλαβες. Και να δώσω χαιρετίσματα επίσης και στον κύριο Παναγιώτη που έχει το προποτζίδικο. Όχι, το προποτζίδικο στα πετράλαιο. Εκεί μας και παίζεις δηλαδή. Πάμε στοίχημα στον κύριο Παναγιώτη. Βασικά, να σας πω κάτι, έχουμε λίγο χρόνο. Είχα μία απορία. Ένα καφέ τώρα κάνω. Θα πιούμε. Κάνω τα βλάκια όπως έρχεσαι. Μισό λεπτό να σας πω. Κάτσε. Έρχεται η απορία της Μαντός. Καθίστε όλοι. Αλλά θα την πω έτσι, μια και είμαστε εδώ. Λοιπόν, μία φορά πέρναγα έξω από ένα προποτζίδικο στην περιοχή που μένω. Λοιπόν, και το είδα όλο με ωραία χρώματα. Ξέρεις πώς είναι η ΟΠΑΠ το σήμα της που έχει κόκκινο, μπλε και διάφορα.
Και είχα μια απορία. Λέω, όλα τα προποτζίδικα τους έχουν πει να τα βάφουν έτσι τους στίχους και αυτά να είναι χαρούμενα και αυτά. Και οπότε μπαίνω μέσα στο προποτζίδικο εκεί στη γειτονιά μου και κοιτάζω τους στίχους. Και μου λέει, γεια σας! Μου λέει, τι κάνετε, λέω, κοιτάζω τους στίχους. Λέω, να σας κάνω μια ερώτηση. Λέω, συγγνώμη κιόλας. Μου λέει, ναι, όλα τα προποτζίδικα σας έχουν πει να τα βάφετε έτσι και να είναι με αυτά τα χρώματα και αυτά. Και μου λέει, όχι, εγώ έτσι το έβαψα. Και μετά πήγα σε ένα προποτζίδικο στη Γλυφάδα και το είδα και είχε άλλα χρώματα. Και είχε κάτι πολύ ωραίο σκαμπό εκεί. Γεια σας, χαρητήρια. Πάντα σε καλές περιοχές. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι, παιδιά, πραγματικά μπαίνετε στο προποτζίδικο και σας αλλάζει όλη η διάθεση. Έτσι. Ναι. Γι' αυτό χρώματα... πριν πηγαίνετε στις δουλειές σας, να μπαίνετε σε ένα προποτζίδικο το πρωί, να ρίχνετε το στοιχηματάκι σας, να αλλάζει η διάθεσή σας, να μπαίνετε αυτά τα δύο στα Πετράλωνα και στη Γλυφάδα που είναι πολύ ωραία χρώματα. Γεια σας, κύριε Παναγιώτη, γεια σας, φοβερά σκαμπό, πάρα να κάθεστε να στοιχηματίζετε και να παίζετε ωραία. Τα λυπήθηκα εκείνα τα σκαμπό, ήθελα να τα βάλω. Έχει κάνει ένα φοβερό redesign με νομικά χρόνια η ΟΠΑΠ στα προποτζίδικα, στα πρακτορία γενικά προπό. Τα έχει κάνει πάρα πολύ όμορφα και είναι να πούμε ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφα. Γιατί ο χώρος σου αλλάζει την ψυχολογία. Σαφέστατα. Τι έχουμε τώρα, Βαγγέλη? Λοιπόν, ήθελα να σου πω, μιας και σας πληροφορώ, είπαμε κάθε φορά για το στήριξο. Πώς να πάμε στο προποτζίδικο, πες μας. Πώς θα πάμε στο προποτζίδικο, έτσι θα... Loose style, παιδιά. Αυτό είναι. Δηλαδή, τι θα κάνεις, Νίκο μου? Πέταξε τα τσιτάκια σου, πέταξε τα κολλητά σου και πάρε αέρινα. Κοίτα, πάρε αέρινα. Το καινούριο απόλυτο. Να βάλεις τα μεταξωτά και να φυσάει. Να βάλεις τα μεταξωτά και να φυσάει, όπως ακριβώς το είπε. Δηλαδή, να βάλεις κάτι χαλαρό, να συνδυάσεις δηλαδή το μπλουζάκι σου. Όχι. Να συνδυάσει το μπλουζάκι σου και το παντελονάκι σου ή τη φουστίτσα σου ή οτιδήποτε άλλο βάλει και να το βάλει χαλαρό. Να το φυσάει ο αέρας και να μην φαίνεται και τα περιτά σου κιλά και να είσαι και στη μόδα. Έτσι, ειδικά το καλοκαίρι τώρα το φοράμε λίγο τα πιο έτσι. Βέβαια, τα ανάλαφρα. Έρινα είναι έτσι. Επιτρέπεται. Έλα εδώ, Άλεξ, να δείξουμε ένα βίντεο. Έγινε μια. Έλα εδώ, είσαι ένα σκυλί το. Έγινε μια εκδήλωση σε ένα μέρος στην Αμερική για τα 1000 μίλια, έτσι, αυτό το ωραίο που κάνουν με τα μάξι. Και ήρθε μια Φεράρι να παρκάρει, περιμένουν οι δημοσιογράφοι όπως βλέπουμε εδώ πέρα, και έρχεται μια Φεράρι να παρκάρει για να πάρει συνέντευξη. Φεράρι. Ωχ, τους πάτησε. Τράβηξε το χαλί όπως πάτησε, θα το δούμε τώρα στο replay. Έλα. Πατάει φρένο, σέρνει μαζί το χαλί και πέφτουν οι καημένοι. Όλοι πέσανε σαν ντόμινο. Οπό. Τι Φεράρι είναι αυτή, παλιακιά. Παλιά Φεράρι. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ, παρέα φυσικά με τον Βαγγέλη, τον Νίκο, αλλά και την ΟΠΑΠ, την αγαπημένη σας, και θέλω να σας πω, όπως έλεγε μια παροιμία, βάλε λάδι και λαβράδι, βάλε βούτυρο στον καφέ σου, καμία σχέση παροιμία, τέλος πάντων, κύριε. Λοιπόν, βάλτε βούτυρο λέει στον καφέ σας, οι νέες έρευνες για να δυνατήσετε, για να γίνετε ξυπνότεροι και με περισσότερη ενέργεια. Το βούτυρο, όπως ξέρουμε, έχει πάρα πολλές χρήσεις. Η πρώτη χρήση είναι ότι μπορούμε να το βάλουμε στη φέτα το πρωί μαζί με τη μαρμελάδα και να το φάμε. Η δεύτερη είναι στα φαγητά μας, στα γλυκά μας, όπου θέλουμε το βάζουμε το βούτυρο. Α, επίσης, μου είχε πει μια φορά... Πού άλλο το βάζουμε το βούτυρο? Στα μπούτια. Στα μπούτια. Να σου πω κάτι. Μία φορά μιλάγαμε μαζί με τη Μέρη, τη Σινατσάκη, και της έλεγα ότι θέλω να ξεκινήσω μαθήματα pole dancing. Και μου λέει, επειδή έχει κάποια γνώση, ασχολείται πολύ με τα αθλήματα και αυτά, μου λέει, θα σου πω ένα μυστικό. Μόλις θα κάνεις, μου λέει, pole dancing, μετά θα βάζεις, λέει, βούτυρο στα μπούτια σου για να μην κάνεις μελανιές. Ναι. Πώς βαθμούς ψήνουμε και μετά γυρνάμε? Όχι, το παίρνεις έτσι από το ψυγείο και το βάζεις. Λοιπόν, και δεν κάνεις μελανιές. Η συμβουλή της ημέρας ήταν. Καλά, όλη μέρα στο μετά θα το πούμε. Διαχειρός ημέρης, Σινατσάκη. Λοιπόν, σύμφωνα. Όχι, ρε, όχι, δεν την έκαψα. Μου είπε μια συμβουλή η κοπέλα. Μήπως το είπε μυστικό? Όχι, δεν μου το είπε μυστικό, της το είχε πει η δασκάλα. Λοιπόν, βάλτε λοιπόν στο καφέ σας βούτυρο, γιατί λέει ότι αδυνατίζει. Ο Dave Asprey συγκεκριμένα είπε ότι θα κρατήσετε τα επίπεδα της ενέργειάς σας για 6 ώρες τουλάχιστον. Δηλαδή, θα έχετε τεράστια ενέργεια και αδυνατίζετε. Θα βελτιώσετε δε την γνωστική σας ικανότητα, έτσι,
Και επίσης θα βοηθήσετε την περιφέρειά σας να χάσει πόντους. Γι' αυτό λοιπόν. Ευεργετικό το βούτυρο, είδες. Βούτυρο, παιδιά. Βούτυρο για να γλιστράει. Βούτυρο. Βάλτε και βούτυρο αν θέλετε να κάνετε ball dancing. Γενικά βούτυρο σε οτιδήποτε κάνετε. Και έξω στον καφέ βούτυρο βάζετε. Χείλη... Ένα φραπέ γλυκό με βούτυρο. Έτσι. Και στα χείλη βούτυρο κακάο. Έτσι και στα χείλη βούτυρο κακάο. Και στην ΟΠΑΠ εδώ πέρα και στο πάμε στοίχημα. Βούτυρο, παιδιά. Γιατί βούτυρο είναι οι αγώνες που θα σας πω αυτή τη στιγμή εγώ εδώ πέρα. Βούτυρο στο ψωμί του. 28-29 του μηνό. Που έχουμε επίσης πάλι κύπελο Under 20. Έχουμε τη δικιά μας την εθνική που παίζει με την Παραγουάη. Έχουμε Αυστραλία με Τουρκία, Ουσμπεκιστάν, Ουρουγουάη και Αίγυπτος, Αγγλία. Να κάνω μια διόρθωση: η Ελλάδα παίζει με την Παραγουάη, όχι με τον Ουρουγουάη. Με τον Ουρουγουάη παίζει το Ουσμπεκιστάν. Είναι ουσιαστικά το παγκόσμιο κύπελο Under 20. Η εθνική μας ομάδα πάει πολύ καλά. Της ευχόμαστε καλή επιτυχία. Και μένω και σε μια άλλη αθλητική είδηση, η οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στην ανακοίνωση των πρώτων δύο μεταγραφών. Εκτός από το θέμα της παραμονής του Χάινς και Σπανούλη που καίει, οι πρωταθλητές Ευρώπης κοιτάζουν και το θέμα της ενίσχυσής τους. Έτσι, εκτός από τον Λουκά Μαυροκεφαλίδη που υπάρχει επίσημο ενδιαφέρον, η ομάδα του Λιμανιού θα έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Μπρετ Πέντουεϊ. Ο Πέντουεϊ. Συγγνώμη. Ο Πέντουεϊ. Σε μελετάγανε, Νίκο. Σε μελέτα και ο Πέντουεϊ. Είναι αυτός ο οποίος έλεγε το φωτιά με φωτιά. Του κιάμου που είχε κάνει μεγάλη καρδιά. Α, που είχε ανέβει στην πίστα. Ναι, που είχε ανέβει. Όχι, δεν είχε ανέβει στην πίστα. Ήταν στο τραπέζι. All-Star Game. Ό,τι να είναι. Στο All-Star Game. Μη άστινα, δεν μπορώ. Στο All-Star Game, ο οποίος είχε βγει και πάρει το μικρόφωνο και τραγούδα για το φωτιά με φωτιά. Αυτός είναι ο Πέντουεϊ. Είχε ανέβει, λες στην πίστα. Νόμιζα. Ναι. Ο Γιάννης Πέντουεϊ έβγαλε δίσκο. Το νέο CD single του Γιάννη Πέντουεϊ. Το φαντάζεσαι. Με την ελευθεροτυπία. Σε καλό μας σήμερα. Αχ. Λοιπόν. Τελείωσε ναι, ο Πέντουεϊ. Ναι, ναι. Εντάξει, θα το βγάλει το δίσκο. Και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι. Σε ένα παλιό τραγούδι ωραίο από τους Mike and the Mechanics, αυτό το super group του Rutherford, του Mike Rutherford, το Genesis. Ένα παλιό τραγούδι, Another Cup of Coffee. Πάμε έτσι λίγο να το ακούσουμε. Α, είδε πάσα. Ξέρεις. Εκτός από ποδόσφαιρο, μπαίνοντας στην ΟΠΑΠ και στο Πάμε Στοίχημα, αυτή την εβδομάδα έχουμε και baseball. Μπαίνει σιγά σιγά στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας και το baseball. Οπότε μπορούμε να μπούμε στο www.opap.gr και να ενημερωθούμε για τους αγώνες που έχουμε αυτή την εβδομάδα. 26 του μηνός, 1η εβδόμου και 2η εβδόμου, το Ιούλιος ξεκινάει με baseball. Έχουμε λοιπόν New York Mets με Washington Nationals. Baltimore Orioles με New York Yankees, κλασική ομάδα, όλοι ξέρουν τους New York Yankees. Άμα ξέρεις κάτι από baseball, ξέρεις τους New York Yankees. Ή άμα έχεις δει μια ταινία Αμερικάνικη, οπωσδήποτε θα τους έχουν αναφέρει, σχεδόν σε όλες τις ταινίες. Σαφέστατα. Και Cincinnati Reds με San Francisco Giants. Και οι San Francisco Giants πολύ δυνατοί φέτος. Οπότε μπορείτε να μπείτε ή να πάτε σε ένα πρακτορείο της ΟΠΑΠ και να στοιχηματίσετε και να περάσετε ωραία. Και σας δίνει και εναλλακτική να σπάσετε λίγο τη μονοτονία του ποδόσφαιρου και του μπάσκετ και να παίξετε λίγο baseball. Θα μείνω τώρα λοιπόν εδώ, στο ΜΑΤ φυσικά. Γιατί πριν δύο μέρες είχαμε τα MAD VMA και θέλω να σας πω ότι δύο MAD VMA απέσπασε ο Σάκης Ρουβάς, ο οποίος κέρδισε του άντρα καλλιτέχνη της χρονιάς και το βίντεο κλιπ της χρονιάς και έγραψε «Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ» στο Facebook, ποστάροντας μια φωτογραφία με τα δύο του βραβεία. Ήταν πολύ συγκινητικό γιατί ούτως ή άλλως στην αρχή ο Σάκης είχε βάλει και ένα, πριν γίνουν τα βραβεία και μην, πριν ολοκληρωθούν τα 10 χρόνια VMA, είχε ποστάρει. Είχε βάλει ένα site, μάλλον ένα link, το οποίο πάταγες και έβγαινε στη φωτογραφία του Σάκη, ο οποίος είχε φωτογραφία με όλα του τα βραβεία από τα 10 χρόνια από τα VMA. Μπράβο, από το πρώτο βραβείο που πήρε. Κάθε χρόνο σε βραβείο δεν ήταν και σε, ναι. Και τραγουδάει. Σε πολλές κατηγορίες, δεν κάθε χρόνο κερδίζει βραβείο. Μπράβο, είναι ο Σάκης Ρουβάς και είναι ο καλύτερος καλλιτέχνης που έχουμε pop. Στην Ελλάδα. Και να πούμε ότι όταν βγήκε ο Σάκης Ρουβάς για να τραγουδήσει, σύστηκε το στάδιο όλο. Τελείως. Και βέβαια ακόμα έκανε μια φοβερή live εμφάνιση. Το είπε πάρα πολύ ωραίο ένα τραγούδι, το οποίο θα γίνει ασφαλώς και αυτό hit.
και ήταν πάρα πολύ όμορφος και εκθαμβωτικός όπως πάντα. Δεν με πώς το είπε, με φοβίζουν οι άφωνες. Ποιος το είπε αυτό, εσένα? Η Μαρινέλα. Το είπε, παιδιά, και όμως είπε, με φοβίζουν οι άφωνες. Ήταν λίγο σκληρή, κυρία Μαρινέλα, έτσι. Μπορώ να πω. Μπορώ να πω. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι κάποιες τραγουδίστριες, οι οποίες έτσι είναι νέες, θα έλεγα, στο χώρο, στο κουρμπέτι, είπε είναι σαν να βγήκαν από εργοστάσιο του Μάο Τσε Τούγκ. Του Μάο Τσε Τούγκ. Ποιος ήταν ο Μάο Τσε Τούγκ? Ο Μάο Τσε Τούγκ, δεν ξέρω. Ποιος ήταν ο Μάο Τσε Τούγκ? Αυτό σου ρωτάνε, μου πες ποιος ήταν ο Μάο Τσε Τούγκ. Όχι, βγήκανε λέει εργοστάσιο του Μάο Τσε Τούγκ, άρα το Μάο Τσε Τούγκ θα είναι... Εργοστασιάρχης. Όχι, θα είναι όχι χώρα. Όχι ρε παιδιά. Τέλος πάντων, λέει, βάζουνε τους 20 πόντους κοθόρνους, φοράνε το μίνι και το μπλουζάκι με τα στράς, πετάνε όξο τους κοιλιακούς και όποιον πάρει ο χάρος. Πραγματικό μια μορφή φαντζέντα. Όταν την κάνει και τη δει στον δρόμο, ασφαλώς και θα κοιτάξει. Θα σε πάρει ο χάρος. Έτσι είπε, τώρα ήταν, δεν ξέρω αν το είπε αδίκως, αν έχετε συμφωνείτε κι εσείς με την συμφωνούμε κυρία Μαρινέλα. Εν μέρη, γιατί... Βέβαια, έχω να ομολογήσω ότι μια τέτοια στάρ αυτού του Βεληνακούς, νομίζω ότι η γνώμη της μετράει βέβαια, και τόσα χρόνια εμπειρίας μπορεί να. Και όχι μόνο μια στάρ, μια από τις μεγαλύτερες φωνές στο ελληνικό πεντάγραμμα, στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Οπότε έχει μια γνώμη παραπάνω για κάποιες που γίνονται στάρ ξαφνικά, που δεν έχουν την απαραίτητη παιδιά, φωνή. Το ξέρετε ότι η Μαρινέλα χαρακτηριστική ως η πρώτη showwoman που έκανε αυτά με τα χέρια. Άνοιξε πέτρα. Που έκανε αυτά με τα χέρια. Άνοιξε πέτρα στο νεφρό. Δεν έκανε δηλαδή στο άνοιξε πέτρα, αλλά στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Αυτό έκανε διάφορα με τα χεράκια της και ήταν η πρώτη showwoman. Αυτά ήθελε να πω. Χρυσοχέρα. Άλλο ένα Mr. Blog, μισή και νυχτέ έλεγα στο τέλος τους, τα είπαμε όλα. Βάλαμε και το χαλί μας το μουσικό. Έτσι. Τι, βάλετε μουσικούλα. Ναι, βάλαμε μουσικούλα. Μπράβο, μου αρέσει που για να κλείσουμε, έτσι. Την παίρνουν για να χαιρετήσει κι άλλους. Ναι. Μην με ξεχάσετε. Χαιρέτα, Μαντώ, χαιρέτα. Γεια σας, παιδιά, φιλάκια πολλά.